μεγάλη τιμή και η χαρά για μένα οι συμπατριώτες μου να αγκαλιάζουν με αυτή τη θέρμη και με αυτή τη μαζικότητα την εκδοτική προσπάθεια, την τελευταία που αφορά βεβαίως τη Θράκη. Θράκη, το επόμενο βήμα είναι το βιβλίο αυτό, το οποίο βγάλανε οι εκδόσεις Μίνωας και το οποίο προσπαθεί να ενημερώσει, αλλά παράλληλα να περιγράψει και τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσει η περιοχή μας να ορθοποδήσει, να βρει το βηματισμό της προς το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, φυσικά το Πανεπιστήμιό μας που το έθεσε υπό την αιγίδα του πρίτανής μας, ο καθηγητής ο κ. Καραμπίνης, τον Μητροπολίτη μας, που είναι συμπαραστάτης όλους τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, τους άξιους ομιλητές, τον Άγγελο τον Συρίγο, τον Μανώλη τον Κοντάκη, τους εκδότες, αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Ροδόπης, ο οποίος σήμερα για ακόμα μια φορά με συγκινεί και δικαιώνει, αν θέλετε, την πίστη μου και την εμπιστοσύνη προς αυτούς. Τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί για αγώνες, νομίζω, δίκαιους, οι οποίοι αφορούν το μέλλον των παιδιών μας. Σήμερα μου δίνουν δύναμη αυτούς τους αγώνες όχι μόνο να τους συνεχίσω, αλλά και να τους εντατικοποιήσω για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το να ξαναγυρίσουν στη Θράκη τα χαμόγελα, η χαμένη αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ένα βηματισμό προς το μέλλον. Αφήνω τελευταίο τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη, τον δημιουργό, τον ερμηνευτή, τον συμπατριώτη από το άλλο άκρο του ελληνισμού, από την Κύπρο, ο οποίος είναι και αυτός παιδί προσφυγικής οικογένειας και ξέρει τι θα πει πατρίδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί με τη φωνή του απόψε ενισχύει τη φωνή της Θράκης. Σας ευχαριστώ όλους και εσάς, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε δίπλα στους δίκαιους αγώνες για την πατρίδα, στους δίκαιους αγώνες για τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ πολύ.